Μας ήρθε από χθες ένα προειδοποιητικό σήμα από το Εθνικό Κέντρο Συντονισμού, στο οποίο λέει ότι θα έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα. Ιδιαίτερα την Τετάρτη θα έχουμε, δηλαδή από σήμερα ήδη έχει αρχίσει η εκδήλωση του φαινομένου, θα έχουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους θα είναι πάρα πολύ δυνατές, καθώς επίσης και θελώδεις ανέμους. Κάναμε αυτή την έκτακτη σύσκεψη του ΣΟΠ σε επίπεδο περιφέρειας, μετά από εντολή του Περιφερειάρχη, κ. Κώστα Μουτζούρη, ώστε να συντονιστούν όλες και να ειδοποιηθούν όλοι οι φορείς. Ειδοποιήσαμε και δημάρχους, που ήταν από όλα σχεδόν τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, καθώς επίσης και την αστυνομία, το λιμενικό, την πυροσβεστική, το ΕΚΑΒ, καθώς επίσης και τη ΔΔΕ, γιατί φοβόμαστε με τους θελώδεις ανέμους μήπως έχουμε διακοπή ρεύματος, ώστε να ειδοποιήσουν όλους τους δημότες και τους πολίτες του Βορείου Αιγαίου να μην μετακινούνται ασκόπως, ιδίως όταν γίνεται αυτή η εκδήλωση των καιρικών φαινομένων, του καιρικού φαινομένου. Περιμένουμε ότι την Πέμπτη θα αρχίσει να εκμνέει, ας πούμε, το φυσικό φαινόμενο και θα μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Είμαστε σε επιφυλακή, ήμασταν σε ετοιμότητα, αλλά τώρα είμαστε πλέον σε επιφυλακή και περιμένουμε να δούμε. Υπήρξαν προβλήματα, τουλάχιστον για το νησί μας, κατά τόπους, όσον αφορά δηλαδή στην Φίλια, καθώς επίσης και στην Πέτρα και εδώ στη θερμή πηγή. Ήδη έχουν επέμβει τα μηχανήματα, είτε των Δήμων αλλά είτε της περιφέρειας, και απομακρύνουν τα διάφορα φερτά υλικά. Είμαστε επιπλέον, γιατί θέλω να το τονίσω αυτό, στο ΣΕΔΟΥΝΤΑ, επειδή είχαμε την προηγούμενη φορά αυτή την υπερχείληση του ποταμού, έχουμε ήδη ορίσει εκεί πέρα και υπάρχει μηχάνημα της περιφέρειας ώστε να επέμβει άμεσα σε περίπτωση που συμβεί κάτι. Αναφέρθηκε κάτι και για χιόνια. Για χιόνια είναι, αλλά είναι στα ορεινά ή μειωρινά, δεν έχει να κάνει με την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Αυτό που μας είναι οι βροχές και οι καταιγίδες και οι ισχυροί άνεμοι. Θυελώδες ήδη έχουν εκδοθεί απαγορευτικό για χείο και ψαρά. Περιμένουμε να δούμε μέχρι και αύριο το πρωί τι ακριβώς θα γίνει, για μήπως υπάρχουν και άλλα απαγορευτικά, καθότι θα φτάσουν 8 με 9 μπουφόρο. Είχαμε το πρωί στο δρόμο Ανεμότιας Σκαλοχωρίου κάποιες πτώσεις βράχων και αυτά. Έχει τακτοποιηθεί το θέμα, αλλά μέχρι το τακτοποιήσαμε. Αυτή τη στιγμή τώρα ενημερώθηκα και μίλησα και με τον Αντιπεριφερειάρχη. Έχουμε κάποιες πτώσεις βράχων στο δρόμο που πάει από Πέτρα για Μόλιβο. Ήδη πάει μηχάνημα για να καθαρίσουμε. Είμαστε σε επιφυλακή σε όλες τις δημοτικές ενότητες και τα μηχανήματα του Δήμου και σε συνεργασία με την περιφέρεια, όπου υπάρχουν και μηχανήματα της περιφέρειας. Και ας ελπίσουμε ότι θα φτάσουμε σε ένα σημείο να μην έχουμε εκτεταμένες ζημιές, ώστε να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε άμεσα. Το μόνο που θα ήθελα, τις ώρες που υπάρχει πάρα πολύ βροχή, καλά είναι ο κόσμος να μην βγαίνει έξω και να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε τις μετακινήσεις μας για να έχουμε και λιγότερα.